Το τι μου έχει Dior, έχει Chanel, έχει YSL, τσάντες, ρούχα, παπούτσια, έχει Rolex, ρολόγια, Van Cleef και Swarovski κοσμήματα. Πάντα βλέπουμε αυτές τις απομιμήσεις στο ίντερνετ, αλλά νιώθω ότι τα περισσότερα από αυτά είναι απατεωνιές και δεν ξέρεις τι ακριβώς θα σου έρθει. Θέλω να δοκιμάσουμε απομιμήσεις από επώνυμες μάρκες από το team μου, αλλά επειδή δεν μου αρέσει να κρατάω για παράδειγμα τσάντα μαϊμού Chanel ή να φοράω επώνυμες μάρκες μαϊμού, βρήκα και θέλω να αγοράσω τα προϊόντα που δεν έχουν το logo της μάρκας πάνω, αλλά αν τα δεις θα πεις αυτά ναι θυμίζουν Chanel. Όπως κάνουν και τα περισσότερα καταστήματα που κλέβουν ή, για να το πούμε πιο όμορφα, που παίρνουν έμπνευση από τα κομμάτια των επώνυμων οίκων. Αγορά και περιμένω πώς και πώς το πακέτο. Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα σας έχω ένα τεράστιο haul από το team μου, από το οποίο το γνωρίζατε ότι εάν η παραγγελία σου αργήσει έστω και μία μέρα, θα σου βάλουν 5 ευρώ στο λογαριασμό σου για την επόμενη παραγγελία. Εάν σου πούνε ότι θα λάβεις την παραγγελία σου 10 Μαρτίου και τη λάβεις 11 Μαρτίου, θα σου βάλουν 5 ευρώ στο λογαριασμό σου, τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για την επόμενη σου παραγγελία. Εμένα πάντα μου έρχεται το πακέτο στις 2 εβδομάδες, όσο μου λέει και το email δηλαδή, ή μία μέρα αργότερα. Ποτέ δεν θα αργήσει πάνω από μία μέρα. Πάντα μου έρχεται ή την ημέρα που θα μου πει ότι θα λάβω το πακέτο ή μία μέρα αργότερα. Και με αυτόν τον τρόπο έχω μαζέψει 35 ευρώ ήδη. Δεν ήξερα ότι έχω κάνει 7 παραγγελίες. Δεν νομίζω ότι έχω κάνει 7 παραγγελίες από το team μου. Μερικά από αυτά τα credits πρέπει να είναι κάτι άλλο. Δεν παραπονιέμαι καθόλου όμως, γιατί την επόμενη παραγγελία μπορώ να την κάνω και σχεδόν δωρεάν. Έχουν και δωρεάν μεταφορικά και μάλιστα υπάρχει ένα χαλί το οποίο θέλω πάρα πολύ να αγοράσω, το οποίο κοστίζει νομίζω 55 με 60 ευρώ. Θέλω να το αγοράσω και να το τεστάρω κιόλας, να σας πω τη γνώμη μου. Κάτι πολύ πιο μεγάλο, να δω πώς θα μου έρθει καταρχάς. Ολόκληρο χαλί, δηλαδή πώς θα το λάβω, μέσα σε ένα τέτοιο μικρό πακέτο ή θα το λάβω σε ένα τεράστιο πακέτο. Ας αφήσουμε όμως τις μελλοντικές αγορές και πάμε στις σημερινές. Περίμενα πώς και πώς να μου έρθει το σημερινό πακέτο ή μάλλον τα σημερινά πακέτα, και τα δύο μαζί τα έλαβα την ίδια μέρα, απλά τα έστειλαν σε διαφορετικά πακέτα. Μην ξεχάσετε λοιπόν εσείς να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο και πάμε κατευθείαν να ανοίξουμε αυτό το πακέτο πρώτο. Για πείτε μου, όταν μπαίνετε εσείς στο team μου, συνήθως ποια κατηγορία κοιτάτε? Γιατί εγώ τον τελευταίο καιρό έχω κολλήσει με τα αξεσουάρ τους και γενικότερα με τη μόδα τους, και μάλιστα σήμερα αγόρασα πάρα πολλά προϊόντα τα οποία μοιάζουν με προϊόντα που πουλάνε γνωστές μάρκες. Για παράδειγμα, αυτή τη τσάντα την ήθελα τόσο καιρό. Μοιάζει πάρα πολύ με την Lady Dior τσάντα. Δεν είναι ακριβώς από μιμήσεις, δεν είναι ότι γράφει πάνω Dior ή κάτι παρεμφερές με τον Dior. Είναι όμως προϊόντα εμπνευσμένα από γνωστές μάρκες, τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ με τα αυθεντικά. Και μπορείς να βρεις και σε καταστήματα όπως το Zara, στο Aldo που πουλάει μόνο τσάντες και παπούτσια. Έχω δει στο Aldo τέτοιες τσάντες. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι από μίμηση. Δεν έχουν αντιγράψει ακριβώς το logo, ακριβώς όλα τα στοιχεία της αυθεντικής τσάντας. Είναι εμπνευσμένο όπως και στο Aldo και στο Zara και στο Mango, σε όλα αυτά τα καταστήματα. Την έχουν και σε μαύρο και σε γαλάζιο και έχει μόνο από τη μία πλευρά από αυτή τη λεπτομέρεια. Από την άλλη πλευρά είναι σκέτη. Είναι πανέμορφη η Lady Dior τσάντα, η αυθεντική. Μ' άρεσε πάρα πολύ το σχέδιό της και με βολεύει προσωπικά αυτό το σχέδιο. Είναι και εύκολο να την ανοίξεις, να τη χρησιμοποιήσεις. Έχει και λουράκι, το οποίο ποτέ δεν χρησιμοποιώ. Αλλά αν θέλεις, μπορείς να τη φορέσεις είτε και διαγώνια είτε από τη μία πλευρά. Το θεωρώ βέβαια πιο κομψό κομμάτι για να τη φορέσεις με λουράκι. Την προτιμώ έτσι στο χέρι. Εν τω μεταξύ, ποιότητα είναι εξαιρετική. Τη βλέπετε πάλι πώς κάθεται. Είχα ξαναγοράσει μία τσάντα από το team μου. Αυτή εδώ την έβαλα στο πακέτο για να μην πέφτει. Η οποία φαίνεται πάλι πόσο καλή ποιότητα έχει και οπτικά, αλλά και αν την πιάσεις, αν την ακουμπήσεις, αν τη χρησιμοποιήσεις, δεν είναι κάτι το οποίο θα χαλάσει εύκολα. Και είναι και αρκετά οικονομικές. Οπότε, εάν ενδιαφέρεστε για τσάντα, αυτές οι δύο μοιάζουν κάπως έτσι, γιατί τις φωτογραφίες δεν τις εμπιστεύομαι πάντα. Προτιμώ να τις δω σε βίντεο, προτιμώ να τις δω να τις έχει χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Κόστιζε 14 ευρώ και μάλιστα το είχα ένα άγχος αν θα μου ερχόταν κανονικό καλό μέγεθος ή αν θα μου ερχόταν μινιατούρα, γιατί μου έχει τύχει και αυτό και είχα ξεχάσει να διαβάσω τις διαστάσεις. Μου έχει τύχει από το Shein. Πριν μερικά χρόνια είχα αγοράσει μία τσάντα την οποία είχα δείξει και σε haul. Περίμενα ότι θα μου έρθει σε ένα τέτοιο μέγεθος και μου είχε έρθει ένα έτσι μικρό τσαντάκι. Λέω, τι είναι αυτό, δεν τη φόρησα ποτέ. Εάν το βλέπετε αυτό, πηγαίνετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί εκεί ανεβάζω πάρα πολύ την καθημερινότητά μου, και στείλτε μου ένα μήνυμα, το οτιδήποτε, θέλω να ξέρω την ύπαρξη σας. Θέλω να σας μάθω λίγο καλύτερα, γιατί έχω παρατηρήσει ότι με τους περισσότερους από εσάς έχουμε πάρα πολλά κοινά. Το όνομα μου εκεί, όπως και στο TikTok, είναι Manuela M. Πάμε να δούμε τι
κάτι άλλο αγόρασα. Ας ανοίξουμε αυτό, το οποίο σακουλάκι έχει μέσα μερικά διαφορετικά πράγματα. Πρώτα αγόρασα παντόφλες, είναι το μόνο προϊόν που αγόρασα που δεν μοιάζει από κάποια γνωστή μάρκα. Απλά χρειαζόμουν παντόφλες και κάτι παντόφλες που είχα αγοράσει, νομίζω τον Αύγουστο, πάλι από το τίμο μου, μου είναι τεράστιες. Δεν μπορώ να τις περπατήσω. Οπότε τις ξαναγόρασα σε ένα σωστό νούμερο. Είναι πολύ μαλακές. Κόστιζαν 5,5 ευρώ, αλλά δεν ξέρω γιατί τις αγόρασα σε άσπρα. Πρέπει να τις είχα αγοράσει σε κάποιο χρωματάκι τύπου καφέ, σωμών. Οι άσπρες μου θυμίζουν λίγο νοσοκομείο. Δεν πειράζει, για το σπίτι είμαι. Ούτως ή άλλως έχω και άσπρες πιτζάμες, άσπρες φόρμες, οπότε μια χαρά. Αγόρασα ένα μαντίλι Hermes. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πάρα πολύ μαλακό. Έχει και τα αλογάκια. Αυτό θα μπορούσες να το πεις κάπως από μίμηση, αλλά και πάλι. Αγόρασα λοιπόν ένα μαντίλι, διότι θέλω να το βάλω πάνω στη τσάντα μου. Σε αυτή σίγουρα θα ταιριάζει, ίσως όχι και σε αυτή θα ταιριάζει. Θα το βάλω καλύτερα σε αυτή, γιατί έχει πολλά καφέ στοιχεία. Βρήκα μια φωτογραφία στο Pinterest που σου δείχνει πώς να δέσεις το μαντίλι στη τσάντα. Πρώτα απ' όλα κάνεις έναν κόμπο στο πάνω μέρος, στο χερούλι, κάπως έτσι. Και μετά ξεκινάς και γυρνάς γύρω-γύρω το μαντίλι από τη μία πλευρά πρώτα και όταν φτάσεις κάτω-κάτω αφήνεις λίγο κενό και το περνάς από μέσα. Το έκανα ανάποδα? Όχι, σωστά το έκανα. Τέλειο! Α, είναι πανέμορφο. Και από την άλλη, γύρω-γύρω το μαντίλι. Θα το φτιάξω πιο προσεγμένα μετά, τώρα το κάνω μόνο για το βίντεο για να το δούμε έτσι γρήγορα πώς είναι. Και όταν φτάσεις κάτω-κάτω το περνάς από μέσα. Ανέβασε τόσο πολύ το look, καμία σχέση, είναι πανέμορφη. Και εντωμεταξύ έχω και άλλα μαντήλια στο σιρτάρι μου, δεν ξέρω γιατί τόσο καιρό δεν τα έβαζα στις τσάντες μου. Και μπορείς να τα βάλεις με διαφορετικούς τρόπους, είτε έτσι ή στο πλάι, ή να τα βάλεις και στα δύο χερούλια, ή να το δέσεις κιόλας στο ένα χερούλι με διαφορετικό τρόπο. Αγόρασα κι άλλο ένα μαντήλι νομίζω και για τις τσάντες μου, αλλά επειδή θέλω και όλες να τα φορώ και στα μαλλιά μου. Θα βάλω μαντήλια σε όλες μου τις τσάντες μου φαίνεται. Να σας πω πόσο κόστιζε. Το αγόρασα για 3 ευρώ και το έχουν και σε άλλα χρώματα εάν ενδιαφέρεστε, για να ταιριάζει με όλες τις τσάντες. Εγώ πάντως το προτείνω ανεπιφύλακτα γιατί αλλάζει πραγματικά όλο το παιχνίδι. Τι άλλο λοιπόν αγόρασα? Τι άλλο έχει μέσα αυτό το μικρό σακουλάκι? Πήρα ένα ρολόι έτσι από περιέργεια. Έχω και κανονικό ρολόι, όχι ότι αυτό δεν είναι κανονικό, αλλά το είδα, μου τράβηξε το ενδιαφέρον και είπα να το δοκιμάσουμε. Αυτό το στυλ ρολόγιο εννοείται πως μπορείς να το βρεις. Μου αρέσουν τα πιο λεπτά ρολόγια και το δικό μου ρολόι είναι πάλι λίγο πιο λεπτό από αυτό. Πρέπει να ξεκινήσω να το φοράω περισσότερο. Μου είναι αρκετά μεγάλο, αλλά εάν θέλεις να το φορέσεις και σου είναι μεγάλο, νομίζω πως μπορείς άνετα να το μικρύνεις. Κόστιζε 8 ευρώ και μπορείς να το βρεις σε 5 διαφορετικά χρώματα. Εγώ την πήρα σε χρυσό με χρυσό, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και το χρυσό με το πράσινο. Ή και αυτό με το πιο ανοιχτό χρώμα χρυσό από μέσα. Από αυτό το ρολόι πήρα έμπνευση προσωπικά. Είναι πανέμορφο. Μιλώντας για αξεσουάρ για το χέρι, ένα βραχιόλι το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ δημοφιλές στα social media τον τελευταίο καιρό. Όχι ότι από μόνο το δεν είναι γνωστότατο, απλά έχει γίνει της μόδας στο TikTok. Είναι το Van Cleef βραχιόλι, το οποίο είναι ακόμα πιο όμορφο από κοντά παρά στις φωτογραφίες που το διαφημίζει το team. Και το βραχιόλι μου άρεσε περισσότερο από το ρολόι, φαίνεται πιο αληθινό. Μου είναι λίγο μεγάλο, θα ήθελα να το μικρύνω με κάποιον τρόπο. Πάντα φοράω αυτό το ένα βραχιόλι στο χέρι μου, το οποίο δεν βγάζω ποτέ από πάνω μου. Και τα υπόλοιπα βραχιόλια τα βάζω και τα βγάζω γιατί δεν θέλω να χαλάσουν, αυτό δεν παθαίνει κάτι. Τώρα αυτά από το τίμο, αν τα φοράω συνέχεια, νομίζω πως θα χαλάσουν μέσα σε ένα μήνα. Με το νερό μπορεί και σε λιγότερο. Αλλά αν τα προσέχεις μπορούν να σου κρατήσουν και 1-2 χρόνια. Προσπαθώ να το περάσω εκεί που είναι ο κρίκος για το λουλουδάκι, αλλά δεν χωράει νομίζω. Να το, είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτό αξίζει. Εννοείται πως θα κόψω το λουλουδάκι που κρέμεται και κόστιζε μόνο 1 ευρώ και υπάρχει και σε μαύρο και σε πράσινο. Πήρα μία πασμίνα. Δεν νομίζω πως είναι εμπνευσμένη από κάποιο γνωστό brand. Με τα μελισσάκια θα μπορούσε να θυμίζει Gucci, αλλά δεν νομίζω. Είναι απλά μία όμορφη πασμίνα. Τρομερά μαλακό ύφασμα. Από τη μία πλευρά είναι μαύρο με εκρού μελισσάκια και από την άλλη πλευρά εκρού με μαύρα μελισσάκια. Αχ, είναι τέλεια. Είναι εξαιρετική, δεν το περίμενα. Κόστιζε 9 ευρώ και την έχουν σε δύο χρώματα, μαύρο με εκρού και καφέ με εκρού. Με 9 ευρώ μπορείς να βρεις τέτοιες πασμίνες και στα καταστήματα οπουδήποτε, και Ελλάδα και Κύπρο. Αλλά δεν είναι ότι δεν αξίζει και αυτή από το τίμο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιο, η ποιότητα είναι τέλεια. Και ούτως ή άλλως δωρεάν έρχεται στο σπίτι σου, είναι δωρεάν τα μεταφορικά. Σου γλιτώνει και χρόνο να πηγαίνεις στα καταστήματα και να ψάχνεις για πασμίνες, κασκόλ. Και με την νεκρού πλευρά είναι τέλειο, εξαιρετικό κομμάτι και αυτό το προτείνω ανεπιφύλακτα. Για να δούμε τι είναι αυτό. Αγόρασα μία ζακέτα ή μάλλον παλτό. Είναι λίγο σκληρό το ύφασμα.
Πήρα έμπνευση από αυτή τη φωτογραφία που βρήκα στο Pinterest. Το κασκόλ που φοράει η κοπέλα μοιάζει πάρα πολύ με αυτό το παλτό. Γι' αυτό μου αρέσει τόσο πολύ το Pinterest. Παίρνω έμπνευση, μπορεί να μην βρίσκω ακριβώς τα ίδια κομμάτια. Αυτός είναι ο σκοπός της έμπνευσης. Βλέπεις τις λεπτομέρειες που σου αρέσουν. Μου άρεσε πάρα πολύ το μαύρο κέντημα πάνω στο εκρού. Για να το δοκιμάσω. Λοιπόν, ήρθα λίγο πιο πίσω για να το δείτε ολόκληρο. Είναι παλτό, δεν είναι ζακέτα και αυτή τη στιγμή δεν φοράω κάτι από μέσα. Γι' αυτό κιόλα δεν κάθεται σωστά πάνω μου. Είναι σαν να σακουλιάζει. Εάν φορέσει από μέσα ρούχα θα φαίνεται πολύ καλύτερα, θα στρώνεται σωστά πάνω σου. Πολύ όμορφες όλες οι λεπτομέρειες και δεν φαίνεται καθόλου φθηνό. Μάλιστα, η τιμή του κιόλας, την είχα ξεχάσει, ήταν πιο ακριβή από τα συνηθισμένα τους κομμάτια. Κόστιζε 39 ευρώ. Γι' αυτό κιόλας από τη μία ήθελα πάρα πολύ να το αγοράσω, γιατί φαινόταν πανέμορφο και ήθελα κιόλας να το τεστάρω να δω με 38 ευρώ τι ακριβώς θα σου έρθει. Αλλά από την άλλη το φοβόμουν. Είναι για 38 ευρώ. Θα έλεγα 30. Για να πάρουμε κάτι και από αυτό το πακέτο. Λοιπόν, βρήκα μία πανέμορφη τσάντα. Έχω κολλήσει με τις τσάντες του Τίμου, από ό,τι έχετε καταλάβει. Θυμίζει, μυρίζει περίεργα. Θυμίζει όμως τις Dolce & Gabbana τσάντες με την καρδούλα στη μέση. Αχ, είναι πανέμορφη. Και είμαι σίγουρη πως έχει και το λουράκι από μέσα. Ναι, εάν θέλεις να βάλεις και λουράκι. Αν και δεν ξέρω εάν η συγκεκριμένη τσάντα ταιριάζει με λουράκι. Όπως θέλει όμως τη φοράει ο καθένας. Ίσως φταίει και όλο το γεγονός ότι εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει να φορώ τις τσάντες μου με λουράκι. Κόστιζε 17 ευρώ, ενώ η άλλη τσάντα, η Lady Dior, αυτή εδώ, κόστιζε 14 ευρώ. 13,60, εντάξει, για 3 ευρώ διαφορά. Και οι δύο μόρες είναι πάρα πολύ, δεν μπορώ να επιλέξω κάποια από τις δύο. Ευτυχώς που επέλεξα να αγοράσω τη Lady Dior και καλά Lady Dior σε λευκό αντί σε μαύρο. Με παίρνει τηλέφωνο η μητέρα μου, συγγνώμη για τη δόνηση. Α, μου το έκλεισε. Δεν το πρόλαβα. Όπως και η Lady Dior, από τη μία πλευρά είναι μόνο ανάγλυφη, από την άλλη είναι σκέτη και μου αρέσει πάρα πολύ λεπτομέρεια στο χερούλι. Η καρδούλα τέλεια, δεν φαίνεται ψεύτικη, γιατί συνήθως κάτι τέτοιες λεπτομέρειες είναι λίγο ιδιαίτερες και εκεί είναι που φαίνεται αν κάτι είναι ψεύτικο ή όχι. Και από μέσα είναι σκέτη, δεν έχει κάποια θήκη. Τώρα έχω αγοράσει συνολικά αυτές τις 4 τσάντες από το Τίμου. Τη μαύρη, τη λευκή και από προηγούμενο haul που σας είχα δείξει, την εκρού με το καφέ, όπως επίσης και τη μικρούλα, τη λευκή. Δεν ξέρω ποια από τις 4 είναι η αγαπημένη μου. Ίσως αυτή η εκρού με το καφέ, επειδή μπορώ να τη φορέσω σε καθημερινή βάση, όπως και τη λευκή βέβαια. Και η μαύρη όμως είναι πολύ ιδιαίτερη. Εντάξει, τη μικρούλα λίγο πιο δύσκολα τη φοράς. Α, και πέρσι θυμάστε που είχα αγοράσει από το Ζάρα αυτή τη τσάντα. Τη βρήκα την ίδια στο Τίμου. Εάν ενδιαφέρεστε λοιπόν, υπάρχει και εκεί. Φαντάζομαι από ποιότητα θα είναι ίδια. Από τις τσάντες που έχω αγοράσει μέχρι στιγμής πάντως δεν έχω απογοητευτεί καθόλου. Πήρα γυαλιά, τα οποία τα είχα δει από μια Ελληνίδα να τα φοράει στο Instagram, νομίζω. Και μετά τα είδα πάρα πολύ και στο Pinterest. Αλλά φαίνονται πάρα πολύ ψεύτικα. Δυστυχώς είναι ψεύτικα. Α, είναι τελείως πλαστικά. Κρίμα. Και περίμενα ότι θα μου έρθει όντως κάτι πάρα πολύ όμορφο. Χάλασα 5 ευρώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Τουλάχιστον ξέρετε εσείς να μην τα αγοράσετε. Είναι όντως σαν γυαλιά κούκλας Barbie. Ξέρετε τα μικρά γυαλιά που πουλάνε για τις κούκλες Barbie. Κάπως έτσι είναι, απλά σε μεγαλύτερο μέγεθος. Είναι σαν να τα αγόρασες από το Τζάμπο για τα παιχνίδια σου, για τις κούκλες σου. Συμβαίνουν και αυτά στο Τίμου. Για δείτε αυτό το προϊόν που αγόρασα. Πήρα μια ζακέτα με φιλαράκια, τα οποία είναι εμπνευσμένα από αυτά του Van Cleef. Τα έχει και στα κουμπάκια με διαμαντάκια πάνω. Είναι ακριβώς τα ίδια φιλαράκια με το βραχιόλι. Κόστιζε όμως 31,5. Γι' αυτό για να τα δοκιμάσουμε, να δούμε εάν αξίζει. Δεν ξέρω εάν αξίζει για 30 ευρώ, αλλά εγώ πάντως είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτή την αγορά, γιατί είναι υπέροχη η ζακέτα. Κοιτάξτε, η ζακέτα για παράδειγμα που φορά στο σημερινό βίντεο κοστίζει 40 ευρώ. Για ζακέτα δηλαδή γενικότερα δεν είναι καθόλου άσχημη τιμή της, μόνο για το τι μου είναι ακριβό. Έχει παντού εξαιρετικές λεπτομέρειες και τα κουμπάκια είναι πανέμορφα με τα διαμαντάκια. Τέλειο το ύφασμα, από ποιότητα, μια χαρά. Να φορέσω πάλι πίσω τη ζακέτα μου, θέλω να την πλύνω πρώτα. Θα κάνω ένα καλό μπάνιο μόλις κλείσω την κάμερα και θα βάλω όλα τα ρούχα και τις πασμίνες στο πλυντήριο. Μιλώντας για πασμίνες, έχω και μία ακόμα. Απλά μισό λεπτό να αλλάξω. Για δείτε αυτό το προϊόν. Και αυτό θυμίζει MS. Εξαιρετική ποιότητα. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Wow! Αυτό ίσως να φαίνεται και ακόμα πιο ακριβό σε εισαγωγικά, πιο καλό κομμάτι από το προηγούμενο, αν και το προηγούμενο ήταν τέλειο. Κόστιζε 16 ευρώ και το πουλάνε σε δύο χρώματα και είναι ακριβώς όπως στις φωτογραφίες. Από κοντά ίσως είναι και ακόμα πιο όμορφο, γιατί βλέπεις και την ποιότητά του. Πώς γίνεται μερικά τους προϊόντα να φαίνονται τόσο ψεύτικα και πλαστικά, σαν να είναι για τις κούκλες σου, και άλλα τους προϊόντα να φαίνονται και να είναι τόσο καλής ποιότητας, να είναι σαν να τα έχεις αγοράσει και από τα κλασικά καταστήματα που βρίσκεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
Γι' αυτό καλύτερα μην εμπιστεύεστε απόλυτα τις φωτογραφίες, να εμπιστεύεστε περισσότερο τέτοιου είδους βίντεο. Όχι για να κάνω διαφήμιση στα βίντεό μου, και εγώ το ίδιο κάνω σαν χρήστης. Και εγώ μπαίνω σε βίντεο και βλέπω, αχ, αυτό φαίνεται καλό, αυτό όχι τόσο. Περιμένω να διαβάσω όλα σας τα σχόλια. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!